ήμασταν πρώτοι. Ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου, μέλος της ΑΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου. Κύριε Χατζηνικολάου, θα θέλω να μας πείτε ως υπεύθυνο η αρχή των αγώνων, οι σημερινοί αγώνες σε ποιο πλαίσιο εντάσσονται? Ναι, σήμερα είμαστε εδώ για το διήμερο αναπτυξιακό πρωτάθλημα Δωδεκανήσου. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται το αναπτυξιακό των μίνι, των γεννηθέντων παιδιών, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2007, 8, 9, 10. Είναι στα πλαίσια το προαγωνιστικό πρόγραμμα του ΣΕΓΑΣ και της ΙΑΦ, με κάποια παιχνίδια σε αθλήματα σε παιχνιώδη μορφή, με όλο το φάσμα των αγωνισμάτων, αλκτικά, ρηπτικά και δρομικά, για να μπουν τα παιδιά. Είναι ο πρώτος τους αγώνας στην ουσία. Είναι ένα πρόγραμμα του ΣΕΓΑΣ που ξεκίνησε φέτος. Το απόγευμα, να ξέρετε, και αύριο το πρωί θα διεξαχθεί το πανδοδυσιακό διασυλλογικό πρωτάθλημα των παιδών κορασίδων, των κάτω του 18 δηλαδή ετών αθλητών και αθλητριών. Θα είναι μια καλή διοργάνωση, περιμένουμε κόσμο. Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός, καλές επιδόσεις, να πιάσουν τα παιδιά τα όρια για να πάνε στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Θα συμμετέχουν 13 σωματεία από όλη τη Δωδεκάνησο και από όλα τα νησιά μας. Από την εμπειρία σας, υπάρχουν αθλητές και αθλήτριες που θα πιάσουν τα υψηλά όρια για να συμμετέχουν στην τελική φάση των πανελλήνιων αγώνων? Ναι, σύμφωνα με τη star list που είδαμε και τα λοιπά, και με βάση και τα σχολικούς που έχουν προηγηθεί και τις ενδείξεις τις περσινές, θα επιτευχθούν πολλά όρια. Θα καταρριφθούν πολλά όρια για φέτος. Κύριε Χατζηνικολάου, μας είπατε ότι φιλοξενούνται αρκετές ομάδες στα Δωδεκάνησα. Θα ήθελα να μας πείτε συγκεκριμένο νούμερο και ποιοι συνέβαλαν σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που διεξάγεται εδώ στην ΚΟ. Ναι, αυτή τη διεκδικήσαμε εδώ οι τοπικοί σύλλογοι, ο Εύδαμος κυρίως και ο Ιπποκράτης, να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση διασυλλογική, να μην γίνονται όλες οι διεξαγόντες στη Ρόδο. Και στη συνεργασία βέβαια πάντα και την αρρωγή του Δήμου, ο οποίος Δήμος φιλοξενεί στην ουσία τα περί 200 άτομα από τα γύρω νησιά που θα διενυχτερεύσουν, έχουν τις μετακινήσεις και μαζί με το ΣΕΓΑΣ να συνδράμουν να γίνει αυτή η διοργάνωση. Έχουν πάρα πολλές συμμετοχές, θα το διαπιστώσετε και το απόγευμα στις βραδινούς αγώνες και αύριο το πρωί. Στο στάδιο εδώ, το οποίο είναι και έχει την παρουσία και την παράδοση να γίνονται καλοί αγώνες με καλά αποτελέσματα. Οι άνθρωποι εδώ του σταδίου, ο Δοπαύς είναι πάντα αρρωγός και είναι και ένα πρόκριμα και για τους αγιοπελαγίτικους που θα διοργανώσουμε 28-29. Έχει κλείσει η ημερομηνία, όπως ξέρετε. Επιλέχθηκε μετά την παρέτηση της Ικαρίας στη διοργάνωση και μάλιστα στις προσεχείς μέρες θα δώσουμε συνέντευξη τύπου να παρουσιάσουμε το πλήρες πρόγραμμα, γιατί είναι τα 30 χρόνια των αγιοπελαγίτικων και θα γίνει σε γιορτινή ατμοσφαίρα με πολλούς καλεσμένους. Κύριος Χαράλαμπος Αγγελακόπουλος, υπεύθυνος γυμναστής προπονητής του Ξάνθου Πάτμου, συγχαρητήρια. Ήρθατε σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς αγώνες και τους πρωινούς και τους απογευματινούς. Θα ήθελα να μας πείτε ως ο επικεφαλής της ομάδας της Πάτμου πώς βλέπετε τους σημερινούς αγώνες. Σας καλημερίζω και από την Πάτμου μας. Οι σημερινοί αγώνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί για αυτή τις ηλικίες των παιδιών. Γίνονται για πρώτη φορά πιλωτικά στα Δωδεκάνησα και θα ισχύσουν από του χρόνου σε όλη την Ελλάδα. Μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία του κυρίου Σάββα, του Διακονικόλα. Είναι αγώνες πολύ σημαντικοί για αυτά τα παιδιά, γιατί τα προετοιμάζει να μπουν στην αγωνιστική τους περίοδο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ στο ωραίο στάδιο της ΚΟ για ακόμα μια φορά, αγαπημένος χώρος. Χαιρόμαστε που θα γίνουν γεωπελαγίτικοι σε αυτό το χώρο. Ξεκινήσαμε εμείς σαν Πάτμο στο στίβο μας πάλι σε αυτό το στάδιο το 2014 στους γεωπελαγίτικους. Είναι ένα στάδιο που για μας είναι σταθμός. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια το νησί μας. Αν γνωρίζετε, δεν έχουμε καθόλου αθλητικό χώρο για προπόνηση. Κάνουμε στα χωράφια προπόνηση με μεγάλες δυσκολίες, με μεγάλες ελλείψεις. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ και προσπαθούμε. Τα παιδιά αξίζουν πάρα πολλά πράγματα και είμαστε υπεύθυνοι να τα σπρώξουμε στον αθλητισμό και να τους δώσουμε τα κίνητρα να ασχοληθούν και με τον αθλητισμό και γενικά με τον αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό έργο που επιτελείτε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Κύριο Σάββα Διακονικόλα, τεχνικό σύμβολο τη ΑΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου. Κύριε Διακονικόλα, για άλλη μια φορά προείσαστε σε αυτή την πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση.
Είναι αλήθεια ότι μετά από την εισήγησή μου στην ΕΠΑΚΑΒ εισακούστηκε από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και από όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο στη Γλυφάδα η πρότασή μου για τους αγώνες Mini Athletics Games, μια καινοτόμος δράση η οποία έχει βάσεις στα Kids Athletics και στα Teens Athletics της ΙΑΦ και είναι η μετάβαση των παιδιών από τις μικρές τις κατηγορίες 9, 10, 11 χρονών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται τα παιδιά αλλά δεν υπάρχουν αγωνιστικές δραστηριότητες για αυτήν την ηλικία πριν την διεξαγωγή των σημαντικών αγώνων για τους συλλόγους και για τα παιδιά που είναι τα πολύαθλα και οι βαθμολογούμενοι αγώνες του ΣΕΓΑΣ. Γι' αυτό το λόγο σκέφτηκα να κάνω ένα πρόγραμμα το οποίο το ονόμασα Mini Athletics Games. Περιλαμβάνει δραστηριότητες αθλητικές και μη που έχουν σχέση με τα Kids Athletics αλλά και αγώνες βαθμολογίας ομαδικής που είναι περισσότερο σημαντική για τα σωματεία για να υπάρχει ένας συναγωνισμός ας πούμε μεταξύ των σωματείων και φυσικά των παιδιών που περισσότερο το βλέπουν σαν διασκέδαση. Για παράδειγμα σήμερα διεξάγαμε 3-4 διαφορετικά αγωνίσματα για αγόρια και κορίτσια και ομαδικά ως μεικτά και επίσης κάνουμε και αγώνισμα σφαιροβολίας ενός κιλού. Πράγμα το οποίο δεν θα είναι μόνο με το ένα χέρι, θα είναι με τα δύο χέρια, προστίθονται οι βαθμοί και βγαίνει η τελική κατάταξη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που ήρθα και στικό και διεξάγω συνολικά το τέταρτο αγώνα και μένουν ακόμα δύο αγώνες στην Ρόδο. Κυρία Σμαραδί Χατζηνικολάου, γυμνάστρια, υπεύθυνη του Ιπποκράτητου ΚΟΟΥ. Κύριε Χατζηνικολάου, οι προσπάθειές σας αποδίδουν καρπούς. Θα ήθελα να μας πείτε με τη σημερινή εμφάνιση των παιδιών σας πόσα παιδιά λαμβάνουν μέρος και τις εντυπώσεις σας. Τον Ιπποκράτη τον εκπροσωπούν 13 παιδιά. Προσωπικά στηρίζω πάρα πολύ την προσπάθεια του Σάβα στην ένταξη αυτών των αγώνων στο πρόγραμμα του ΣΕΓΑ, στο καλεντάρι. Και είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια γιατί έτσι δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν σε αγώνες στίβου που ήταν ένα άθλημα το οποίο σιγά σιγά άρχιζε και ευθυρότανε γιατί δεν είχαμε ακαδημίες από πίσω. Τώρα με αυτή την κίνηση του Σάβα τα παιδιά έχουν ένα κίνητρο στο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, με τον κλασικό αθλητισμό και να συμμετέχουν σε αγώνες που δεν το είχαμε αυτό στο στίβο παλιά. Θα υπάρξει συνέχεια. Φυσικά και θα υπάρξει συνέχεια. Προσωπικά εμείς σαν Ιπποκράτης θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια του κύριου Σάβα και θα είμαστε σε όσους αγώνες μπορούμε παρόν για να αγωνίζουν τα παιδιά μας. Καλή συνέχεια στο πολύ σπουδαία δουλειά που πραγματοποιείτε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βασιλική Χουρδά, μέλος του Γυμναστικού Συλλόγου Εύα Μοσκό, και υπεύθυνη των Ακαδημιών Ανάπτυξης Νέων Παιδιών. Θα ήθελα να μας πείτε, ως παλιά πρωταθλήτρια Ελλάδος και ως τωρινό μέλος της ομάδας σας, πώς βλέπετε τη σημερινή εκδήλωση, πόσα παιδιά από τον 7ο λαμβάνουν μέρος και τις προοπτικές σας. Καλημέρα σας. Λαμβάνουν γύρω στα 12 παιδιά μέρος. Είναι μια περίοδος λίγο δύσκολη γιατί τα παιδιά είναι εκτός σχολείου και λίγο αυτές τις μέρες έχουν λίγο πάνε διακοπές τους με τους γονείς και αυτά. Οι ακαδημίες μας είναι γύρω στα 70 παιδιά. Είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται γιατί γνωρίζουν τα παιδιά τον στίβο, τα αγωνίσματα του στίβου και έτσι αγαπάνε το στίβο μέσω των αγώνων, τις δραστηριότητες που κάνουμε και εμείς σαν ακαδημίες. Και είναι καλό για να αγαπήσουν τον στίβο. Οι προοπτικές είναι βίωνες για αυτά τα παιδιά. Είστε πολύ εμπειρικοί ως αθλήτρια, παλιά πρωταθλήτρια και ως φυσικά άνθρωπος που έχετε ήδη δύο παιδιά μέσα στους στίβους. Η κόρη σας είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, ο γιος σας πάει εξαιρετικά σήμερα. Υπάρχουν προοπτικές για αυτά τα παιδιά. Βέβαια υπάρχουν, όσο είμαστε και εμείς κοντά τους. Υπάρχουν προοπτικές, αρκεί να αγαπάνε τον αθλητισμό. Πώς σε λένε? Βασιλική. Βασιλική μου, σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Σε Ιπποκράτη. Σε ποια αγωνισμά? Σε σκυτάλι, σε άρμα χωρίς φορά. Πάρα πολύ, σου εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες. Πώς σε λένε? Μαρίλου. Σε ποια αγωνισμά θα πάρεις μέρος? Θα πάρω στη σκυτάλι, στο άλμα χωρίς φορά και στο 50 μέτρα. Σε ποια ομάδα είσαι? Στη Μπάτμο. Συγχαρητήρια. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Δήμητρα. Το επίθετό σου? Σοφιανού. Σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Ιπποκράτης. Και σε ποια αγώνισμα θα λάβεις μέρος σήμερα το πρωί στους αγώνες? Ναι, σε σκυτάλι και σε σφαίρα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, θα πάμε καλά? Ναι. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Πώς σε λένε? Ευδοκία. Επίθετο? Κυριζάκη. Ευδοκία, σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Στον Επικράτοκος. Σε ποια αγωνίσματα θα πάρεις μέρος? Στο 50 μέτρα με εμπόδια, στο άλμα χωρίς φοράς, σκυτάλι και στην μπάλα. Πώς σε λένε? Σταματία. Γρηγοριάδη. Σταματία, σε ποιο σωματείο αγωνίζεσαι? Στη σκυτάλι, άλμα χωρίς φορά και σφαίρα. Η ομάδα σου, πώς λέγεται? Υποκράτης. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Κατερίνα. Περί. Κατερίνα, σε ποιο αγώνισμα θα λάβεις μέρος? Σκυτάλι, άλμα χωρίς φορά και σφαίρα. Σε ποιο σωματείο αγωνίζεσαι? Στην Ιπποκράτη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Λουκία. Το επίθετό σου? Λάμζη. Λουκία, σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Στην Ιπποκράτη. Τι αγωνίσματα θα κάνεις σήμερα? Μήκος. Τρέξιμο και σφαίρα. Είναι δύσκολοι αγώνες ή σ' αρέσουνε? Μου αρέσουν. Είναι ο μπαμπάς ή η μαμά εδώ σήμερα, σε παρακολουθούνε? Ναι. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Θεολόγο. Κουλιάς. Θεολόγο μου, σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Έβδομο. Πώς πήγανε σήμερα οι αγώνες? Καλά, νομίζω. Είσαι χαρούμενος που συμμετέχεις σε αυτούς τους σημαντικούς αγώνες? Ναι. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Λεντιό Νούκαϊ. Σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι, Λεντιό? Στον Ιπποκράτη. Ποιο αγωνισμά σ' αρέσει πιο πολύ από αυτά που δίνει σήμερα? Τα 120. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Βλάστε Φιλά. Φιλά, σε ποιο αγωνισμά παίρνεις μέρος? Παίρνω σε σκάμα, 120 μέτρα εμπόδια, σκυτάλι και μπάλα. Σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Στον Έβδομο. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Σταμάτη Πίλ. Σταμάτη, σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Στον Ιπποκράτη. Ποιο αγώνισμα σ' αρέσει πιο πολύ? Τα 120 μέτρα. Ελπίζω ότι μια μέρα θα γίνεις μεγάλος αθλητής. Το ελπίζω. Σου εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε λένε? Σάβα Χατζηπαναγιώτη. Σάβα, σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Στον Ιπποκράτη. Ποιο αγώνισμα σ' αρέσει πιο πολύ από όλα αυτά που κάνεις? Στον 20 με εμπόδια. Τα εμπόδια δεν είναι ένα δύσκολο άθλημα? Ναι. Κουράζεσαι, είσαι προπονημένος? Προπονημένος. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Αντώνη Βρετάκο. Αντώνη, πολύ δυνατός, ακούω. Σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Στον Ιπποκράτη. Σε ποιο αγώνισμα σ' αρέσει πιο πολύ, Αντώνη? Μ' αρέσει 120 μέτρα τρα εμπόδια. Θα πάρουμε κάποιο μετάλλιο σήμερα? Δεν έχω ιδέα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πώς σε λένε? Σωτήρη Φανάρα. Σωτήρη μου, σε ποιο αγώνισμα νομίζω ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες να διακριθείς? Στο μπαλάκι. Το μπαλάκι είναι ένα δύσκολο αγώνισμα, θέλει τεχνική και δύναμη. Θεωρείς ότι τα έχεις και τα δύο? Ναι, θεωρώ. Η οικογένεια σε υποστηρίζει σε αυτή την προσπάθεια? Ναι. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Αλέξανδρα Βούλα. Αλέξανδρε, σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Στο Ιπποκράτη. Ποιο αγώνισμα σ' αρέσει πιο πολύ? Το μήκος. Θεωρείς ότι μια μέρα θα σε δούμε σε ένα ψηλό σκαλί σε παγκόσμιους αγώνες? Δεν ξέρω. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνα Αγγελακόπουλο. Από πού είσαι, Κωνσταντίνα? Από την Ελλάδα, Πάτμος. Η Πάτμος, μας είπε ο προπονητής σου, δεν έχει στάδιο όπως εδώ η ΚΟΣ. Πού κάνεις προπονήσεις? Στα χώματα. Στα χωράφια δηλαδή. Δεν τραυματίζεσαι, δεν χτυπάς? Έχουμε καθαρίσει τις πέτρες εκεί. Α, είχατε πέτρες και τις καθαρίσατε. Τι θα έλεγες εδώ στους φίλους σου που συναγωνίζεσαι, που είναι από την ΚΟ και την Κάλυμνο και έχουν στάδιο και εσύ αγωνίζεσαι στα χωράφια που καθάρισες τις πέτρες? Ξέρω. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, παλικάρι. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνο Βελίδη. Κωνσταντίνε, και εσύ στα χωράφια γυμνάζεσαι? Ναι, ναι. Θα ήθελες κάποια στιγμή και η Πάτμος να αποκτήσει ένα στάδιο? Ναι, και βέβαια. Θεωρείς ότι αν έχετε ένα στάδιο θα φτάσεις ακόμα ψηλότερα? Ναι, το πιστεύω. Σε ποιους θα κάνεις έκκληση ως η Πάτμος να αποκτήσει ένα στάδιο, όχι τόσο μεγάλο, αλλά να ικανό να σας εξυπηρετεί τις ανάγκες αθλητικές σας? Δεν ξέρω. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Στο Δήμο Πάτμο έχει πει ότι θα φτιάξει ένα γήπεδο κάπου στη Σκάλα ή στον Κάμπο. Αυτά έχει πει. Ελπίζουμε ότι ο Δήμαρχος να τηρήσει το λόγο του προς εσάς. Την οικονομική δυνατότητα, επειδή φτιάχνει και το σχολείο παράλληλα. Ζητήσαμε και κλειστό γήπεδο και γρασίδι. Άστε να πάνε. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, παλικάρι μου. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Μιχάλη Βασιλιάδης. Μιχάλη μου,
Η οικογένειά σου είναι αθλητική οικογένεια. Έχεις και την αδερφή σου που αγωνίζεται το απόγευμα. Εσύ σε ποιο αγωνισμά είσαι πιο καλός, στα σπριτ, σαν την αδερφή σου ή σε κάποιο άλλο αγωνισμά? Σε κάποιο άλλο αγωνισμά. Σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Πάτμου. Ξανά Πάτμου. Θεωρείς ότι μια μέρα θα φτάσεις ψηλά στον κλασικό αθλητισμό? Ναι. Η οικογένειά σου σε υποστηρίζει σε αυτή την προσπάθεια? Πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.